Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, οι δημοσκοπήσεις έπεσαν σε μεγάλο βαθμό έξω. Επομένως, θα έλεγα να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί ως προς την ανάγνωσή τους. Μην ξεχνάμε ότι πίσω από κάποιες από τις δημοσκοπήσεις, συνεπώς και τις δημοσκοπικές εταιρείες, υπάρχουν συμφέροντα τα οποία επιδιώκουν όχι να αποτυπώσουν την πραγματικότητα και τους συσχετισμούς της στιγμής, τη δεδομένη συγκυρία, αλλά επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα κλίμα και να αποδιαιτήσουν την κοινή γνώμη. Γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι και ο λαός, οι πολίτες, είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί έναντι αυτού του είδους των δημοσκοπήσεων. Εν πάση περιπτώσει, η καλύτερη δημοσκόπηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι εκλογές, οι οποίες θα γίνουν με την ολοκλήρωση της θητείας παρούσας Βουλής. Όσον αφορά για την αξιολόγηση, βλέπετε να κλείνει, θα κλείσει τελικά, ή και ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώδος, ο Υπουργός Οικονομικών, αντιμετωπίζει και κάποια προβλήματα, όπως λέγονται μέσα από τον τύπο και ιδιοσιογραφικά θέλουν να παρουσιάσουν ότι ο Υπουργός έχει κάποια προβλήματα με τον Μαξίμου. Ως προς το τελευταίο, η γραμμή της κυβέρνησης είναι ενιαία και είναι σαφής. Διαπραγματεύεται, όπως ξέρετε, υπάρχουν ανοιχτά θέματα. Αυτά τα ανοιχτά θέματα επιδιώκουμε να τα κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον τόπο και για τους πολίτες. Η άποψη που διακινείται ιδίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι: κλείστε την αξιολόγηση όπως. Εμείς σε αυτό διαφωνούμε και η κυβέρνηση διαπραγματεύεται σκληρά ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε δε ότι η καθυστέρηση η οποία έχει προκύψει στην πορεία της διαπραγμάτευσης είναι αποτέλεσμα της διχογνωμίας μεταξύ των δανειστών, αλλά θα έλεγα και μιας ιδεοληψίας που δεν θα ήθελε, γιατί μας κατηγορούν για ιδεολειπτικούς, αλλά θα έλεγα ότι οι ιδεολειπτικοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν αντέχουν να βλέπουν μια κυβέρνηση η οποία έχει αριστερό πρόσημο να διαπραγματεύεται και να επιτυγχάνει πράγματα. Αυτό είναι και το πρόβλημά τους. Και για να κλείσουμε, θα ήθελα και ένα σχόλιο όσον αφορά στα μηνύματα που στέλνει τόσο η εξωματική αντιπολίτευση αλλά και σχεδόν αρκετοί βουλευτές του Κοινοβουλίου όσον αφορά για το αφορολόγητο των βουλευτών. Εσείς είστε ένας νέος βουλευτής, αλλά ζητούν και κάποιοι παλαιότεροι βουλευτές με παλαιότερες τετραετίες να έχουν το αφορολόγητο και στις συντάξεις και ότι αυτό γίνεται το τελευταίο καιρό με τα αφορολόγητα. Ποια είναι η άποψή σας? Η άποψή μου είναι ότι έχει σηκωθεί πολύς θόρυβος. Αυτός ο θόρυβος άλλοτε γίνεται για λόγους σκοπιμότητας και άλλοτε πράγματι υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε ούτως ώστε η γυναίκα του Κέσσαρα να μην είναι μόνο δίκαιη αλλά να φαίνεται κιόλας. Θα έλεγα λοιπόν ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στην προσέγγιση αυτού του είδους των πολιτικών που αφορούν την βουλευτική αποζημίωση, όπως επίσης και το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρχαν, θα έλεγα, περισσότερα και μεγαλύτερα εντός αγωγικών προνόμια τα οποία αντιμετωπίστηκαν στην πορεία. Θα έλεγα ότι χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται όμως και τόλμη, ούτως ώστε ο Έλληνας βουλευτής να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται και ο Έλληνας πολίτης. Και όσον αφορά για τα εθνικά θέματα, έτσι για να ολοκληρώσουμε, οι τουρκικές προκλήσεις ανησυχούν τη χώρα μας? Κοιτάξτε, η Τουρκία ακολουθεί επιθετική πολιτική. Ακολουθούσε πάντα. Σήμερα είναι προκλητικότερη, ίσως και για λόγους εσωτερικούς, ίσως και γιατί
δεν ξέρω αν είναι υποδιαμόρφωση, πάντως επειδή δεν έχουν ακόμα κατασταλάξει και αποκρισταλωθεί οι ισορροπίες, η Τουρκία προσπαθεί με την δύναμη που έχει, την ισχύ, τη θέση της, να βρεθεί σε καλύτερη θέση όταν αυτές οι ισορροπίες αποκρισταλωθούν. Από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι η Τουρκία είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, είναι ένας νευρικός ταραξίας, ο οποίος προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή της με την πυγμή, με απειλές, με εκβιασμούς, χρησιμοποιώντας ακόμα και τουρκογενείς πραγματικούς ή μη σε άλλα μέρη της Κεντρικής Ασίας, στη Μέση Ανατολή κτλ. Νομίζω όμως ότι αυτή η πολιτική την έχει οδηγήσει να έχει πολλούς αντιπάλους και επομένως στο τέλος, αν μου επιτρέπετε μία πρόβλεψη, τα αποτελέσματα δεν θα είναι θετικά για αυτήν. Εμείς αντιμετωπίζουμε την τουρκική επιθετικότητα, την αντιμετωπίζαμε πάντα, την αντιμετωπίζουμε και σήμερα με αποφασιστικότητα, με σύνεση, και αναδεικνύουμε αυτό που πρέπει να αναδεικνύουμε, δηλαδή το διεθνές δίκαιο στη σχέση μας με όλες τις χώρες του κόσμου και με την Τουρκία. Αυτό προϋποθέτει διατήρηση της εθνικής ενότητας και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Και αυτό επιτυγχάνουμε, αυτό επιδιώκουμε και αυτό θα επιτυχούμε.